Και το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου πότε το έκαναν κυρίε και κύριοι. Το έκαναν το 1999. Γιατί το έκαναν το 1999. Γιατί το 2000 εισέρευσαν στην Ελλάδα περίπου 22 δις ευρώ τα λεφτά του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Οπότε τα λεφτά που φάγανε οι έξι οικογένειες στο χρηματιστήριο, ισοδυναμούσαν με τα λεφτά που ελάβαμε από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και έτσι δεν καταλάβαμε ότι κάνανε φτερά τα λεφτά της χώρας και τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών. Αυτό ακριβώς έκανε ο Κοσκοτάς, ο κλέφτης. Ξέρετε τι έκανε. Όταν ήθελε να κλέψει στην Τράπεζα Κρήτης, φρόντιζε να έρχονται αποθεματικά από τη ΔΕΗ, αποθεματικά από τα ΕΛΤΑ, και έκλεβε ίσο ποσό με τα αποθεματικά που ερχόντουσαν. Ακριβώς για να μην φαίνεται στους υπαλλήλου η έλλειψη της ρευστότητα. Το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου εσχεδιάστηκε ακριβώς για να λαιλατηθεί η Ελλάδα την ώρα που θα εισήρχονται στη χώρα τα λεφτά του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξη 22 δις ευρώ. Και δεν άνοιξε μύτη, κάτι ασήμαντη έχουν πληρώσει μέχρι τώρα για το χρηματιστήριο, οι έξι οικογένειες που φάγανε αυτά τα 32-3, 32-3 δραχμές, σωστά, που είναι 96 δις ευρώ, αυτοί οι άνθρωποι που φάγανε τα λεφτά, να με συγχωρήσετε, προηγουμένως εννοούσα, ε, συγγνώμη, αυτοί που φάγανε τα λεφτά, από το χρηματιστήριο τα οποία είναι 32-3 δραχμές είναι δηλαδή 96 δις ευρώ είναι σημερινά με την νομισματική αντιστοιχεία γύρω στα 200 δις ρωτήστε και έναν τραπεζικό ή έναν που έχει γνώση χρηματιστηριακή τα 96 δις ευρώ του 1999 είναι 200 δις ευρώ σημερινά επί του συνόλου των χρημάτων που χρωστάμε που είναι 325, είναι το 65% των χρημάτων του ελληνικού λαού, το έχουν ενθυλακώσει έξι οικογένειες. Είναι αυτοί που έχουν τα κανάλια εθνικής εμβελίας. Και έτσι στο ερώτημα, στο ερώτημα ποιος έφαγε τα λεφτά της Ελλάδος, δεν απαντάει κανένα κόμμα, δεν ασχολείται κανείς, η Ένωση Κεντρώμων όμως απάντησε. Και γι' αυτό ο λαός και η Μακεδονία την τίμησε την Ένωση Κεντρών. 65% των χρημάτων που χρωστάμε φάγανε οι έξι καναλάρχες, αυτούς που ο Καραμαλής στον Περακτάρι αποκάλεσε τα βατζίδες, και το 35 με 40% έγινε πελατειακές σχέσεις, μίζες, διορισμοί, πρόορες συντάξει και όλα αυτά τα έσχη που συνθέτουν την εικόνα του πελατειακού συστήματος. Ποιο άλλο κόμμα έδωσε απάντηση στο που πήγαν τα λεφτά; Απολύτως κανένα.